Μπορείς να συνδυάσεις τρία διαφορετικά είδη και στυλ σε ένα αμάξωμα? Η Peugeot σε μια επίδειξη δημιουργικότητας δίνει την απάντηση με το 408. Ένα εντυπωσιακό fastback με στοιχεία crossover, το οποίο αντλεί έμπνευση από τη γαλλική παράδοση της μάρκας, ενώ παράλληλα εκφράζει το στοιχείο της καινοτομίας που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τη γαλλική εταιρεία. Σε έναν κόσμο που έχει κατακλειστεί από SUV, το 408 είναι μια μοντέρνα και νέα προσθήκη στην κατηγορία σε. Τα μοντέλα της Peugeot που ξεκινούν με τον αριθμό 4 μετρούν σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας, με το 401 να είναι το πρώτο της σειράς. Όταν αποκαλύφθηκε το 1934, θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή του. Και σήμερα, 7 γενιές αργότερα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το ίδιο ισχύει και για το νέο 408. Οι Γάλλοι έκαναν χρήση δοκιμασμένων μηχανικών μερών, αλλά έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση και έβαλαν όλη τους την τέχνη στη φινέτσα, τη σχεδίαση και την εκμετάλλευση χώρων. Ας εξηγήσουμε όμως τι εννοούμε και ας τα πάρουμε από την αρχή. Μπορεί να βασίζεται στη γνωστή πλατφόρμα της Stellantis, EMP2, αλλά η Γάλλη τεχνική την τράβηξαν περαιτέρω, με αποτέλεσμα το μεταξύρων να αυξηθεί σημαντικά. Για να έχετε μία τάξη μεγέθους, είναι σαφώς πιο μεγάλο από το 308, αλλά και από το 3008. Και είναι πιο κοντά σε αυτό το 5008, όντας και 53 χιλιοστά πιο κοντό. Διαφορετικές είναι και οι διαστάσεις του, χαρίζοντας το 408 μοναδικές αναλογίες. Έχει μεγάλο μήκος, είναι φαρδί, με μεγάλα μετατρόχια, ένας συνδυασμός, ο οποίος δημιουργεί ένα δυναμικό και συναρπαστικό κοκτέιλ. Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε πως οι Γάλλοι τόλμησαν με τη σχεδίασή του, αλλά το τελικό αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Οι έντονες ακμές που συναντάμε σε πολλά σημεία του αμαξώματος δέουν αρμονικά με τις καμπύλες. Το εμπρός μέρος δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ταυτότητάς του, με την επιβλητική μάσκα και την υπογραφή με τους χαβλιόδοντες να φωνάζουν από μακριά πως πρόκειται για μοντέλο της Peugeot. Η τονισμένη θόλη και οι γραμμές που ρέουν στο πλάι ενισχύουν το στοιχείο του δυναμισμού. Γενικότερα, το αυτοκίνητο έχει μεγάλο ενδιαφέρον στο προφίλ, αφού το χαμηλό ύψος του αμαξώματος, η μεγάλη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 19 εκατοστά και η κεκλειμένη οροφή έχουν σαν αποτέλεσμα ένα σύνολο το οποίο ξεχωρίζει για τη διαφορετικότητά του. Η fastback λογική και φιλοσοφία είναι ευδιάκριτη στο πίσω μέρος, για το οποίο μάλιστα τη σχεδίαση έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αεροδυναμική. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει βελτιστοποιηθεί η ροή του αέρα και κατευθύνεται μέσα από αυτά τα δύο μικρά στοιχεία, τα οποία μάλιστα οι Γάλλοι αποκαλούν ως αυτιά γάτας, στο μικρό ενσωματωμένο spoiler στην πέμπτη πόρτα. Επίσης εντυπωσιακό είναι και ο πίσω προφυλακτήρας, στον οποίο συναντάμε μικρές λεπτομέρειες που δεν έχουμε ξαναδεί σε μοντέλα της Peugeot. Κορυφαία είναι η αισθητική που χαρακτηρίζει και την καμπίνα των επιβατών, στοιχείο που συναντάμε σήμερα σε όλα τα μοντέλα της Peugeot. Η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή και είναι φανερό ότι έχει γίνει επιλογή εξαιρετικών υλικών. Το περιβάλλον είναι απόλυτα ψηφιακό, με δύο οθόνες 10 ιντσών, μία για τον οδηγό και άλλη μία στο κέντρο της κονσόλας, η οποία αποτελεί και το κέντρο ελέγχου του 308. Το σύστημα απολυμμένσεων είναι έχρηστο, ενώ εξαιρετικά πρακτικό αναδεικνύεται και το iToggle με τις συντομεύσεις του μενού. Κορυφαίο είναι και το επίπεδο τεχνολογίας, με το γαλλικό μοντέλο να εφοδιάζεται με τη νεότερη γενιά συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, τα οποία θα λέγαμε πως συνήθως συναντάμε σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Το μεγαλύτερο μεταξόνιο έχει τεράστιο αντίκτυπο στους διαθέσιμους χώρους στο εσωτερικό. Τα 188 χιλιοστά που έχουν διαθέσιμα για τα γόνατά τους οι πίσω επιβάτες είναι τα περισσότερα που συναντάμε σε μοντέλο της Peugeot σήμερα. Ακόμα και όσοι πάνω από 1,85 μπορούν να βολευτούν πολύ άνετα στο πίσω μέρος, έχοντας μάλιστα και σημαντικό αέρα για το κεφάλι τους, παρά την ύπαρξη κεκλειμένης οροφής. Αντίστοιχα, τα 536 λίτρα αποθήκευσης για τη συμβατική έκδοση των 1200 κυβικών εκατοστών το καθιστούν στο άνω άκρο της κατηγορίας E. Επιπλέον, το εσωτερικό αποδεικνύθηκε εξαιρετικά πρακτικό, αφού προσφέρει ακόμα 33 λίτρα χωρητικότητας με μικρές θήκες. Το 408 είναι διαθέσιμο συνολικά σε τρεις εκδόσεις. Δύο plug-in και μία με κινητήρα βενζίνης χωρίς υβριδική υποβοήθηση, ενώ δεν διατίθεται με κινητήρα πετρελαίου. Η εκδοχή που οδηγούμε είναι αυτή με τον γνωστό 1200 Pewter, το τρικύλινδρο, απόδοσης 130 ύπων.
ενώ και αυτή όπως και οι υπόλοιπες συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κυβότιο 8 σχέσεων του Group. Το σύνολο τώρα ξεχωρίζει για την πολιτισμένη λειτουργία του. Συνδυασμός κινητήρα και κυβωτίου έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητική απόκριση των γκάζι από χαμηλά από τις 2.000 στροφές και να έχει ικανοποιητικά αποθέματα ροφής στις μεσαίες μέχρι τις 4. Πιο ψηλά από τις 4.5-5 δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του και ουσιαστικά επιλέγει μια μεγαλύτερη σχέση. Αυτό δεν σε επηρεάζει την πόλη και στον αυτοκινητόδρομο, κάτι για το οποίο ευθύνεται και η ροπή με τα 230 νιουτόμετρα, τα οποία είναι διαθέσιμα σχεδόν από τις 1.750 στροφές ανά λεπτό. Αντίστοιχα, πώς είναι και η λειτουργία του κυβωτίου, το οποίο σε ήπιους ρυθμούς αποδεικνύεται πάρα πολύ πρακτικό και άνετο, ενώ σε πιο σβέλτο δυσκολεύεται κάπως να ακολουθήσει. Η συνδυαστική λειτουργία κινητήρα κυβωτίου σε προειδεάζει γενικότερα για το χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Η ποιότητα κύλης όπως όλα τα πεζό είναι πάρα πολύ καλή. Στην έκδοση που συναντάμε στη βάση της γκάμας γίνεται χρήση μιάνκαμ του άξονα πίσω. Αλλά ακόμα και έτσι το 408 απορροφά με άνεση τις περισσότερες από τις ανομαλίες του οδοστρώματος, επιδεικνύοντας εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και προσφέροντάς του κορυφαίο επίπεδο άνεσης. Βέβαια, αυτή η ρύθμιση της ανάρτησης έχει αντίκτυπο συνέσεις προσφέρει στον οδηγό στον επαρχιακό δρόμο. Το φαρδί αμάξωμα με τα μεγάλα μετατρόχια του χαρίζουν καλό πάτημα και προσφέρουν ένα συνέστημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης από τον βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του. Είναι ουδέτερο και ισορροπημένο και μόνο στο όριο το εμπρός μέρος θα διαπιστώσει ότι θα ανοίξει την τροχιά του. Ενώ καλή αίσθηση προσφέρει και το σύστημα διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση, θα λέγαμε ότι δεν ξεχωρίζει για τα δυναμικά του χαρακτηριστικά, θυμίζοντας περισσότερο ένα GT μεγάλων αποστάσεων. Σε επίπεδο κατανάλωσης, ο 1200 δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα αλέμαργος, αφού είδαμε μια τιμή κοντά στα 8 λίτρα. Με το πόδι στο πάτωμα ξεπέρασε τα 9, αλλά και μέσα στην πόλη είδαμε μια τιμή κοντά στα 6,5. Όπως και να έχει, το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 52 λίτρων του χαρίζει σημαντική αυτονομία. Στην Peugeot δεν ακολουθούν τις τάσεις, αλλά τις δημιουργούν, επιλέγοντας καινοτόμες λύσεις. Σε μια αγορά που κατακλείζεται από κάθε λογής SUV, οι Γάλλοι τόλμησαν και δημιούργησαν ένα φρέσκο και διαφορετικό μοντέλο. Μπορεί να μην έχει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του 408, αλλά το νέο 408 κλέβει τις εντυπώσεις με την μοναδική του σχεδίαση, τους άφθονους χώρους στο εσωτερικό και το κορυφαίο επίπεδο άνεσης. Και όλα αυτά φυσικά διατηρώντας τον premium χαρακτήρα που διακρίνει όλα τα μοντέλα της Peugeot σήμερα.